Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές. Ανάλυσε τον Πάρη Ριπρές. Καλησπέρα και στους δύο που βρίσκομαι. Βρίσκομαι. Στους δύο που βρίσκομαι, μπράβο. Που βρισκόμαστε όλοι μαζί εδώ. Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές φυσικά. Πήγα να μετρήσω δευτερόλεπτα από το πρώτο Σαδάμ, αλλά ούτε αυτό δεν κατάφερα. Λεπτομέρειες. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που αφήσαμε τη χθεσινή ημέρα. Με ανάλυση ομάδας, ανάλυση νοοτροπίας, ανάλυση αγωνιστικών χαρακτηριστικών. Βλέπουμε λίγο πράγματα που αφορούν καθαρά το ποδόσφαιρο. Χθες έπεσε στο μεγεθυντικό μας φακό ο Παναθηναϊκός και ο τρόπος με τον οποίο ο Δόνης έχει εντάξει αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές στο πλάνο του, έστω και αν ήταν αυτό εξ ανάγκης, από τη στιγμή που το υπηρετεί, έχει δείξει πως το υπηρετεί καλά και το προχωράει. Βαδίζει δηλαδή αγωνιστικά πάνω σε έναν μπούσουλα που έχει βρει ο Έλληνας τεχνικός. Στο μικροσκόπιο όμως θα μπει ο Άρης. Μια ομάδα η οποία είχε αλλαγή προπονητή, που έφερε και αλλαγή φιλοσοφίας. Νομίζω θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο πίσω από τα αποτελέσματα, διότι τις περισσότερες φορές το 70% της αποχώρησης ενός προπονητή το φέρουν τα αποτελέσματα και το 30% η πίστη πως κάτι δεν θα αλλάξει. Αυτή την εντύπωση έχω, ίσως να έπρεπε να είναι διαφορετικές οι ποσοστώσεις, αλλά στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές τα αποτελέσματα είναι αυτά που κρατούν ή διώχνουν έναν προπονητή πολύ περισσότερο από το εξωτερικό ή από τον ιδανικό μεσόωρο τέλος πάντων που έχουμε στο μυαλό μας. Σ' ακούω. Σε αυτό νομίζω ότι είναι δείγμα της νοοτροπίας που έχει οι διοικήσεις στις ελληνικές ομάδες που δεν δείχνουν καθόλου υπομονή. Δηλαδή, μετά από ένα ή δύο δυσάρεστα αποτελέσματα, βλέπουμε ότι οι προπονητές αποχωρούν γρήγορα, τους αντικαθιστούν, περιμένουν άμεσα αποτελέσματα από τον επόμενο που έχει δουλέψει δύο μήνες, τον αντικαθιστούν και έχουμε αποτέλεσμα πέντε προπονητές σε μία σεζόν. Να έχουν ήδη περάσει και τα αποτελέσματα που προφανώς δεν μπορούν ποτέ να είναι αυτά που θα πρέπει. Μέσω αυτής της λογικής, υπάρχουν και ομάδες που μπορεί να έχουν φτάσει στο αντίθετο. Στο να κρατούν ένα προπονητή ενώ βλέπουν δεν έχουν τα αποτελέσματα και ενώ κάποια στιγμή βλέπουν ότι μπορεί να μην υπάρχει και το υπόβαθρο να έρθουν. Για να έρθουν κατά αποτελέσματα. Δηλαδή ακόμα και στο αντίθετο πάμε, γιατί δεν είναι το θέμα ότι πρέπει να κρατήσει ένα προπονητή μόνο και μόνο επειδή πρέπει να τον κρατήσει για να μην αλλάξει προπονητή. Γιατί έχουμε ακούσει και το δεν αλλάζουμε προπονητή για να αλλάξουμε προπονητή και θα πρέπει να συντρέχουν όλοι. Okay, απλά όταν πηγαίνει στη μία παράνοια. Την παρένωση του αποτελέσματος, του ζητάω στα επόμενα 5 παιχνίδια 12 βαθμούς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο νομίζω ότι είναι ενδεικτικές. Και ούτε εύκολο, μόνο σε λίγες περιπτώσεις και πιο εύκολο στην κουβέντα να το ζήσουμε στην πράξη αυτό. Εδώ τώρα στην περίπτωση του Άρη, επειδή ξεκινήσαμε να αναφερόμαστε συγκεκριμένα, νομίζω ότι υπήρχε λίγο απ' όλα, διότι ήρθαν 4 ρήτες έτσι πριν αποχωρήσει ο Πακορέρα. Νομίζω ότι. Ναι, ήταν και τα αποτελέσματα, αλλά ήταν κυρίως ότι έβλεπαν και για το μέλλον ότι με βάση τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να περάσει ο Ισπανός, ίσως περίμεναν κάτι πιο άμεσο. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με πολύ κατοχή μπάλας, με ανάπτυξη που ήθελε να παίξει ο Ερέρα, θα ερχόντουσαν πιο δύσκολα τα αποτελέσματα που ήθελε άμεσα η διοίκηση του Άρη. Ίσως δηλαδή έπαιξαν όλο και τα δύο, και τα σερί αρνητικά αποτελέσματα, αλλά και ο τρόπος παιχνιδιού που ήθελε για τη συνέχεια να μην έδινε αυτό που θα ήθελε να είναι πιο γρήγορα στον Άρη. Άρα, τόσο μπορούμε να πάμε στον τρόπο παιχνιδιού. Τι είναι αυτό που οδήγησε τον Άρη στο ξεκίνημα, όχι μόνο να έχει καλά αποτελέσματα, αλλά να έχει και διαστήματα αγωνιστικά στα οποία απέδιδε. Σίγουρα, ο Άρης ξεκίνησε με τον Πάκο Ερέρα στις πρώτες αγωνιστικές, με έναν έτσι άκρατο ενθουσιασμό που υπήρχε λόγω του ότι ήρθε πάλι στην μεγάλη κατηγορία. Και φυσικά ο κόσμος είχε έτσι. Το οποίο πάντα αυτό μπορεί να σε πάει, αλλά ως έναν βαθμό. Σίγουρα. Το ότι ξεκίνησε τόσο καλά ο Άρης νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα και των δύο παραμέτρων. Φυσικά ο Πάκο Ερέρα προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, είναι δείγμα των Ισπανών προπονητών ούτως ή άλλως να προσπαθεί να έχει κατοχή την μπάλα, καλή κυκλοφορία, κίνηση στους χώρους, πίεση ψηλά. Το θέμα είναι ότι αν μπορούσε σε μεγάλη διάρκεια το υλικό του Άρη να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις. Τα πρώτα αποτελέσματα βγήκανε. Υπήρξε αυτή δηλαδή. Έτσι όπως έπαιζε γενικότερα ο Άρης με τον Πάκο Ερέρα. Έχω την εντύπωση, ειδικά το πρώτο μάτς με τη Λαμία, εκείνο το 0-3, θα ερχόταν ως εικόνα είτε γινόταν την πρώτη αγωνιστική, είτε τη δέκατη αγωνιστική.
με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχει στο μυαλό του να είχε στο μυαλό του να παίζει ο Άρης Περέρα και με βάση τον τρόπο που είχε στο μυαλό του να παίζει η Λαμία του Τένε. Τένε. Τένε ήταν τότε. Σίγουρα, σίγουρα. Σε αυτό το κομμάτι, το σημείο που έφτασε ο Άρης στο πικ του, ας πούμε, όσον αφορά τον Πάκο Ρέρα, και από εκεί και πέρα άρχισε να φαίνονται τα λάθη και αυτά που δεν μπορεί η ομάδα να απορροφήσει από την τακτική του Ισπανού, αφορούσε όταν ο Άρης έχανε την μπάλα. Στο σημείο που ο Άρης έχανε την μπάλα, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή από τη μεσοεπιθετική γραμμή. Δηλαδή, κατευθείαν στην αμυντική μετάβαση, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, δεν υπήρχαν βοήθειες ποτέ από την ζώνη τη μεσοεπιθετική. Επομένως, όπως το παράδειγμα τώρα θυμάμαι την ΑΕΚ που οδήγησε την μπάλα δηλαδή πάρα πολύ σε πολύ ανοιχτό γήπεδο οι προσπαθητές της ΑΕΚ και βρέθηκαν γρήγορα πάνω στο στόπερ. Κατά το κοινό λεγόμενο ήρθαν εύκολα γκολ. Έτσι, εύκολα γκολ. Αδούλευτα από την άποψη ότι δεν ήταν κάτι ένα τακτικό πλάνο έχει η ΑΕΚ για να βγάλει αυτά τα γκολ. Της ήρθε ο χώρος, είχε τους γρήγορους παίκτες και τους εκμεταλλεύτηκε. Σε βαθμό που να λες ότι, δηλαδή και να μην θέλω θα το βάλω αυτό το πρόβλημα, δεν μπορώ, όλη η χώρα είναι ανοιχτή. Θεωρώ ότι λειτουργήσε λίγο επιπόλαια στο αμυντικό κομμάτι η ομάδα του Άρη σε εκείνη την περίοδο, ενώ είχε το αβαντάζ των αποτελεσμάτων, συνέχισε να παίζει έναν τρόπο παιχνιδιού το οποίο δεν φαινόταν ότι κάπου θα γίνει το λάθος, κάπου θα μας βγει, θα χάσουμε παιχνίδια. Φαινόταν αυτό, γι' αυτό. Και σε χαρακτηριστικά, δηλαδή με τον Σιώπη στο αναμυντικό χαφ και τότε όπως έπαιζε ο Ματίγια κοντά του, ο Σιώπης ναι, έχει στα χαρακτηριστικά του σαν ποδοσφαιριστής, έχει πολλά τρεξίματα, έχει έτσι αυτό το πνεύμα μαχητή, τον ενθουσιασμό. Που... Και μπορεί να βοηθήσει τον παίκτη που είναι δίπλα του, να του κερδίσει μέτρα, να τον προστατεύσει όταν έχει την μπάλα. Και πάλι πηγαίνουμε σε αυτή τη διαφορά που επισήμανε στον Άρη με την μπάλα και τον Άρη. Την μπάλα. Ναι, νομίζω ότι η μεγάλη πληγή του Άρη ήταν όταν έχανε την μπάλα. Εκεί ήταν και αυτό ήταν και ο λόγος που στήχησε στην αποχώρηση του Πάκο Ρέρα. Το ερωτηματικό που έρχεται μετά σε επίπεδο ανάλυσης αγωνιστικής φιλοσοφίας της ομάδας είναι το τι φταίει. Δεν μπορούν οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν αυτό που τους λέει ο προπονητής ή ο προπονητής έχει κάνει κάποιο λάθος στον τρόπο με τον οποίο στείνει την ομάδα του. Και οι διδιές που τις δίνει όταν δεν έχει την μπάλα. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι δεν είναι μέσα στα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχουν στη μεσοεπιθετική γραμμή το τόσο η aggressive άμυνα ας πούμε, που θα έπρεπε να κάνει ο Άρης, όσο εφόσον θέλει να πιέζει ψηλά. Για να πιέζει ψηλά δεν φτάνουν μόνο οι δύο ή τρεις αν παίζεις 4-3-3. Πρέπει και οι υπόλοιποι να ακολουθούν σε μέτρα για να καλύπτουν χώρους. Ίσως ήταν κοντά οι γραμμές. Και να μην μπορεί ο αντίπαλος να κυκλοφορήσει γρήγορα να δώσει αυτή τη γρήγορη πρώτη πάσα που πολλές φορές οι προπονητές στέκονται σε αυτήν και πολλές φορές βλέπουμε γκολ που καταλαβαίνουμε γιατί στέκονται σε αυτήν. Γιατί λένε ότι θα πρέπει τα επόμενα 10 δευτερόλεπτα που έχουμε χάσει την μπάλα να μην έχει αλλάξει αντίπαλος πάνω από δύο πάσες. Mm-hmm. Αν το έχει κάνει και ειδικά το έχει κάνει και στο χώρο προς την εστία σου, τότε και έχεις πρόβλημα ανασυγκρότησης, ανάκτηση της μπάλας και αποσόβηση τελικής προσπάθειας που ουσιαστικά είναι τα τρία πράγματα σε βήματα τα οποία προσπαθεί να αποφύγει μια ομάδα όταν χάνει την μπάλα. Σίγουρα ο Πάκο Ρέρα νομίζω ότι ήξερε τα χαρακτηριστικά των προσφέρειστων που έχει στη διάθεσή του. Απλά επειδή μάλλον είναι και το ρίσκο που παίρνει ένας προπονητής να ρισκάρει και να επιμείνει στη φιλοσοφία του ή του θα επιλέξω μια τακτική με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχω ή την τακτική που έχω εγώ στο μυαλό μου θα προσπαθήσω να την βγάλω με τους ποδοσφαιριστές που βρίσκω σε μια ομάδα. Το ζω και πεθαίνω με αυτό που ξέρω εγώ. Ναι. Και αυτό ίσως δεν είχαν την υπομονή να περιμένουν στον Άρη και προχώρησαν στην αλλαγή, δηλαδή πέρα από τα αρνητικά αποτελέσματα. Εφόσον ο Ισπανός συνέχιζε να εξακολουθεί να παίζει με την ίδια φιλοσοφία, έβλεπαν στον Άρη ότι πιθανώς με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, με αυτό το υλικό, να μην έρθουν και συνέχεια τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε ίσως να συντέλεσε και αυτό στην αλλαγή, Αντώνη, δεν ξέρω. Το ζητούμενο είναι ότι βρέθηκε στον πάγκο του Άρη ένας προπονητής, ο οποίος στο δείγμα γραφής του τα τελευταία δύο χρόνια είχε ως κύριο στοιχείο του αυτό που δεν είχε ο εντός αγωγικών Άρης του Ρέρα. Το λάθος που είπες και εσύ, Τάσο. Ήταν μια ομάδα η οποία μπορεί να μην ήταν πλέον γρήγορη στην ανάπτυξή της,
αλλά, και πάντα έρχεται το αλλά, αλλά ήταν ομάδα η οποία ήξερε πάρα πολύ καλά πότε, όχι μόνο πότε, με ποιον τρόπο και σε ποιον χρόνο θα πρέπει να βρεθεί πίσω από την μπάλα. Σαν να αντικατέστησε ο Άρης έναν, να έδιωξε έναν προπονητή ο οποίος του δίνει το α και δεν του δίνει το β και να πήρε έναν προπονητή που του δίνει περισσότερο το β και η σκέψη ήταν ότι από τη στιγμή που έχουμε ποδοσφαιριστές μπορούν να μας προσφέρουν το α να τους εντάξουμε και αυτούς. Ο κ. Σάββας Παντελίδης είναι ένας πολύ καλός προπονητής και η δουλειά που έκανε και στην Τρίπολη για μένα νομίζω ότι πολύ πολύ καλή με βάση το ρόστερ που είχε εκεί ενός μέτρου επίπεδου ρόστερ, ας το πούμε έτσι, μπόρεσε και είχε τον Αστέρα εκεί στην πέμπτη θέση ή έκτη θέση. Και έναν Αστέρα τον οποίο του άλλαξε και η ψυχολογία. Δηλαδή ακόμα και αυτό μετράει. Όταν είχε βρεθεί ο Σάββατος Παντελίδης πέρυσι στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης είχε, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινήσει με μια νίκη σε 6 παιχνίδια. Πολύ σωστά. Και αυτό φυσικά πιστώνεται στον ίδιο, γιατί αυτό σημαίνει ότι δουλεύει συνέχεια με τους ποδοσφαιριστές του και είναι σε αυτό το σημείο του να τους χτίσει την αυτοπεποίθηση ότι παιδιά είμαστε εδώ για να δουλέψουμε για ένα στόχο και να πάμε να. Ακόμα και αν δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να βρίσκεται στην πέμπτη θέση, στην τέταρτη θέση, θα πάμε να γίνουμε αυτό. Και νομίζω ότι το κατάφερε σε αρκετά καλό βαθμό. Χαρακτηριστικό. Σε κομμάτι ομιλία ποδοσφαιριστές, σε όλη αυτή την προσέγγιση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτή τη φιλοσοφία του Παντελίδη και το έχει αυτό ο Παντελίδης είναι η χρονιά που κατάφερε να σώσει αγωνιστικά τον Ηρακλή πριν έρθει ο υποβασμός ξαγωνιστικά. Έτσι. Με ένα ρόστερ, έτσι, όλοι το θυμόμαστε νομίζω. Και οι φίλοι ακροατές και οι φίλοι του Ηρακλή που μας ακούνε, εκείνη τη χρονιά είχαν κυκλοφορήσει κάποια βίντεο από τα αποδυτήρια, από τις ομιλίες του και το περνούσε όλο αυτό στους παίκτες ότι να παλέψουμε μαχητικά για να πάρουμε αυτό που πρέπει. Από εκεί και πέρα, ο Άρης δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα που θα ήθελε βασικά. Γιατί το θα μπορούσε έρχεται και το τι κάνει σε κάθε παιχνίδι. Το πώς παρατάς. Έρχεται όμως και ο Ιανουάριος που άρχισαν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ του. Αυτό σίγουρα θα στοιχήσει και δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται τώρα όσον αφορά το κομμάτι των ατόμων που θα αποχωρήσουν ή αυτών που θα έρθουν, αλλά σίγουρα τα κύρια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του Άρη πρέπει να παραμείνουν τα ίδια αν θέλουν να έχουν σοβαρά αποτελέσματα στην πορεία. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει χαρακτηριστικά στη μεσούση περίοδου. Αν πηγαίναμε σε ποδοσφαιριστές, σε ατομικά χαρακτηριστικά, τους πρώτους δύο μήνες, τους μήνες του Άρη, να το πω έτσι, όταν κέρδιζε, όταν βρέθηκε στο φως της δημοσιότητας με αυτές τις νίκες, ήταν ο Ματέο Γκαρσία. Σίγουρα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τεχνίτης, με καλές επαφές, καλή τεχνική κατάρτιση, καλές πάσεις, καλές μεταβιβάσεις. Νομίζω ότι εθελοτυφλούσε λίγο και ο Πάκο Ερέρα και του έδωσε λίγο περισσότερο χρόνο, δηλαδή επέλεξε στο να του δώσει περισσότερο χρόνο με την μπάλα στα πόδια, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερο από αυτόν. Με αποτέλεσμα να μην είναι πιεστικός όταν δεν συμμετείχε στην αμυντική λειτουργία. Έτσι ακριβώς. Και δέχτηκε αρκετά γκολ ο Άρης από τα άκρα, διότι πολλές φορές υπήρχε υπερφόρτωση από τις πλευρές, επειδή δεν μάρκαραν τόσο πολύ εξτρέμ τους σε αρκετά παιχνίδια. Σίγουρα, όταν προσπαθείς να έχεις ένα απλό να πιέζεις ψηλά στο γήπεδο, αν ένας από αυτούς δεν ακολουθεί τους υπόλοιπους, καταλαβαίνεις ότι δύσκολα και ο Άρης το πλήρωσε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Πάκο Ρέρα γνωρίζει και ο ίδιος ποιος είναι ο λόγος που αποχώρησε από την ομάδα. Και ο Μαρτέο Γκαρσία από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να φαίνεται λιγότερο εντός αγωγικών γιατί έχασε την αυτοποίησή του μαζί με τον Άρη, γιατί άρχισε να μπαίνει στο τρυπάκι μήπως να αρχίσω να ξοδεύω δυνάμεις και σε αυτό το κομμάτι που μέχρι τώρα το είχα αφήσει, γιατί υπάρχουν και παιχνίδια που γενικότερα δεν σου βγαίνουν. Πολύ πιθανό του μίλησαν κιόλας, να του είπαν ότι κοίταξε, πρέπει να συμμετέχεις και εσύ σε αυτό γιατί υπάρχει πρόβλημα. Ίσως να το δούλεψε στο μυαλό του και ακόμα να το δουλεύει στο μυαλό του. Γι' αυτό και να ήρθε αυτή η ανισορροπία στην απόδοσή του. Και η ανισορροπία στην απόδοση του Ματέο Γκαρσία ατομικά είναι καθρέφτης της ανισορροπίας του. Δηλαδή, όπως ο Ματέο Γκαρσία ξεκίνησε φορτσάτος,
με την μπάλα στα πόδια, με, να το πω έτσι πολύ απλά, με μπούκες, με κοντινές πάσες, με συνεργασίες, με γεμίσματα μέσα στην περιοχή, με το σούτ σε πρώτο χρόνο που το έχει, αν και πολλές φορές για ένα εξτρέμ δεν είναι το καλύτερο του σημείο. Από κάποια στιγμή και μετά, όταν άρχισαν να μην έρχονται τα αποτελέσματα, ο Γκαρσία άρχισε να δίνει και λίγο χρόνο σε άλλα πράγματα μέσα στο γήπεδο, χάνοντας σε ταχύτητα, σε σκέψεις, σε σπριντ, από πράγματα τα οποία θα τον φώτιζαν, να το πω έτσι απλά. Γιατί καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε ότι το extreme ζει, φαίνεται, ταΐζεται με τις assist και με τα goal. Δεν θα μπορεί να νιώθει καλά. Δεν θα έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα εμπορικά, να το πω έτσι πολύ απλά, προς τα έξω, εάν ένας παίκτης ο οποίος έχει λιγότερες assist, λιγότερα goal, αλλά θα υπάρχουν πολύ περισσότερες προπονητές που θα εκτιμούν πράγματα. Βέβαια, εκεί πηγαίνει το θέμα, το πόσο κάθε προπονητής θα έχει στο μυαλό του τον κάθε του ποδοσφαιριστή. Άλλοι λένε ότι, ξέρεις τι, οι τρεις μπροστά, ας κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ θέλω τρεις στη μεσαία γραμμή να πεθαίνουν για αυτούς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πλέον σήμερα τέτοιες ομάδες που να ακολουθούν αυτό το πλάνο, αλλά σίγουρα για πολλά χρόνια υπήρχε αυτή η αντίληψη. Εγώ έχω τρεις παίκτες που σαν να τρέχουν. Δεν θέλω να τους πειράζετε, παιδιά. Θέλω που σαν να τρέχουν και να σουτάρουν. Εσείς οι άλλοι, εσείς είστε. Πώς να σου το πω, στο αμπάρι. Τραβάτε κουπί, σκουπίζετε, σφουγγαρίζετε. Θα πάρετε και στα μπράβο σας, αλλά κατά το κοινό λεγόμενο την κρέμα θα την πάρουν αυτοί και δουλεύουμε όλοι για αυτούς. Θα παίζουν το περίπτερο που λέγαμε παλιά, έτσι. Στημένη μπροστά, πάνω το κέντρο. Εντάξει, νομίζω πλέον και εγώ, όπως πιωτάζω, δεν μπορεί να υφίσταται αυτό έτσι σε καμία ομάδα, σε σοβαρό, σε υψηλό επίπεδο. Έτσι. Μα πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε για αυτό το θέμα, για τον Πέλκα, ο οποίος δεν φαίνεται σε νούμερα των τελευταίων 1,5 χρόνων. Θυσιάζεται για το πλάνο του προπονητή. Νομίζω ότι... Η ατάκα σου, σαν πρόταση, αλλά το ρήμα είναι το κατάλληλο. Αυτή η θυσία. Που οποιοδήποτε παίκτη να το κάνει, είτε ο Πέλκας για τον ΠΑΟΚ, είτε ο Γκαρσία για τον Άρη, είτε ο Μπουζούκη για τον Παναθηναϊκό χθες που συζητούσαμε. Είναι θέμα το κατά πόσο το σηκώνει σαν νοοτροπία, σαν σκέψη, και κατά πόσο τον στηρίζει και το κλαμπ να το κάνει αυτό. Γιατί πολλές φορές παίζουν και αυτά ρόλο. Το πώς ένας σύλλογος προστατεύει τους ποδοσφαιριστές του, έχει μια κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν ομάδες. Ο Άγιαξ και η Πόρτο, άμα πει σε κάποιον ποιες ομάδες πουλάνε, θα σου πούν ο Άγιαξ και η Πόρτο. Και τη γυναίκα με ρωτήσεις, αυτό θα κάνει. Αυτό έχει ακούσει. Γιατί από πίσω τους είναι ομάδες οι οποίες κάθε φορά, κάθε χρονιά, έχουν μια βιτρίνα στην οποία αντικαθιστούν εμπόρευμα. Οι ποδοσφαιριστές που είναι εκεί το αποδέχονται και από τη στιγμή που το αποδέχονται κάνουν οτιδήποτε για να γίνουν εκείνοι το εμπόρευμα. Μπορεί να ακούγεται περίεργη ως λέξη, αλλά και αυτοί θέλουν να κάνουν το βήμα τους, η ομάδα τους να πάρει λεφτά, εκείνοι να πάρουν ένα καλύτερο σύμβολο από αυτό που έχουν και ούτω καθεξής. Στο κομμάτι αυτό φυσικά είναι ότι ολόκληρος ο οργανισμός αυτών των ομάδων έχει μάθει να συμπεριφέρεται έτσι και υπάρχει, χαλαγωγούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα και γνωρίζουν ότι αυτή είναι η τακτική της ομάδας. Αν ψάξουμε και διαβάσουμε λίγο τις δικές μας ομάδες στην Ελλάδα, θα μπορούσε κάποιος να μου πει ποια είναι η ταυτότητα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Άρη, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, όσον αφορά τον τρόπο που δουλεύει και στον οποίο ότι όταν θα έρθει ένας ποδοσφαιριστής ξένος θα ξέρει ότι είδα σε αυτή την ομάδα. Α πούμε, παράδειγμα, πηγαίνει στον Άντεξ στην Πόρτα και ξέρει ότι θα κάνω μια καλή χρονιά εδώ και λογικά θα με πουλήσουν. Έτσι δουλεύει αυτή η ομάδα. Για να γυρίσουμε στον Άντεξ, επειδή την κουβέντα αυτή την πήγαμε προς τα εκεί με αφορμή τον Ματέο Γκαρσία, έναν παίκτη στο κάτω-κάτω τη γραφή που είναι δανεικό από μια ομάδα και πήγε κάπου να φανεί, είναι μεγάλη υπόθεση το πώς έχει στο μυαλό του κάθε παίκτη το να φανεί. Να γίνει αρεστός με τα νούμερα του, να γίνει αρεστός στην ομάδα και γενικότερα, γιατί είναι άλλο παίζω για τα νούμερα, άλλο παίζω για την ομάδα. Πολλές φορές διαφέρει. Και όταν έχεις έναν προπονητή ο οποίος έχει αυτό το πλάνο όπως το είχε ο Ερέρα, που δεν μπόρεσε να κάνει και τους υπόλοιπους να θυσιαστούν γι' αυτό, να το πιστέψουν, να το στηρίξουν,
να στήξουν τον προπονητή, όχι μόνο με λόγια, αλλά και στο γήπεδο. Έρχεται αυτή η ανισορροπία. Έχουμε φτάσει πλέον στον Άρη του Παντελίδη, ο οποίος αλλάζει. Νομίζω το όνομα του Τόνσου ακούγεται έντονα για τον Άρη. Του Αστέρα Τρίπολης. Έναν παίκτη ο οποίος ήταν στην Νιούελ στην Αργεντινή, στη συνέχεια βρέθηκε στη Χιλή και από εκεί γενικότερα ο Αστέρα Τρίπολης έχει μια παράδοση. Ένα άλλο κεφάλαιο εκπομπής είναι αυτό το γιατί ρε παιδιά μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης και φέρνει καλούς παίκτες από την Αργεντινή και όχι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός. Κάποια στιγμή αυτός ο αστικός μύθος θα πρέπει να... Προφανώς γιατί δουλεύουν πάρα πολύ καλά στο σκάουτινγκ. Και προφανώς διότι υπάρχουν κάποιοι που ξέρουν τι σημαίνει σου ζητάει παίκτη ο Αστέρας Τρίπολης, τι σημαίνει σου ζητάει παίκτης ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Άλλους παίκτες κοιτάνε μεν, άλλους παίκτες κοιτάνε δε, άλλα βαλάντια, άλλες αγορές, άλλη ζήτηση. Ο Τόνς είναι ένας παίκτης ο οποίος μέσω επιθετικά μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Τόνς είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι παίκτης μέσα στο κήπεδο ο οποίος δεν φοβάται την ατομική ενέργεια. Δεν φοβάται να πάρει την μπάλα στα πόδια του όταν και αυτή καίει. Έχει πολύ καλές κινήσεις στον χώρο, έχει καλές ατομικές ενέργειες, έρχεται και στον γκολ και είναι νομίζω χαρακτηριστικά που τα χρειάζεται η ομάδα του Άρη, γιατί αν παράδειγμα πάρουμε τους άλλους επιθετικούς της ομάδας, βλέπουμε ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη ευχαίρεια στο σκοράζημα. Ο Τόνσου, με τον τρόπο που παίζει, με τις μικρές αποστάσεις που έχει από τον επιθετικό και με την ικανότητά του να πατάει περιοχή, ταιριάζει περισσότερο στο στυλ που έχει μάθει ο Γιουνές. Σωστά. Ίσως να κάνουν και ένα πολύ καλό δίδυμο μαζί, έτσι, αν τελικά έρθει στην ομάδα. Είναι ποδοσφαιριστές και οι δύο οι οποίοι κινούνται καλά χωρίς την μπάλα. Εντάξει, για το Γιουνές τώρα τι να πούμε. Δυστυχώς έχασε και αυτά τα πέναλτι που θα μπορούσε να έχει 4-5 γκολ και να του δώσουν και ψυχολογία για τη συνέχεια. Ναι, είτε με πέναλτι είτε όχι, το να είσαι ένας επιθετικός των 10 γκολ σε μισό πρωτάθλημα. Είσαι ένας επιθετικός με 10 γκολ σε μισό πρωτάθλημα. Στην ψυχολογία σου και στην ψυχολογία της ομάδας. Ακόμα και το ότι σε αυτή τη φάση πάμε, μπορεί να κερδίσουμε πέναλτι. Ναι, θα το βάλουμε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να κερδίζει η ομάδα σου πέναλτι και να λες, όχι, τώρα ποιος θα το εκτελέσει. Σίγουρα νομίζω ότι πολλοί φιλαθλοί του Άρη το σκεφτόντουσαν αυτό έτσι όπως έγιναν φέτος τα αποτελέσματα. Και ο Γιουνές είχε μιλήσει και ο ίδιος, εντάξει. Δηλώσει του είχε πει ότι του στήχησε αυτό και όλη αυτή η πίεση που είχε δεχτεί, κυρίως να το πέναλτι που είχε χάσει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ λόγω της κρισιμότητας του αγώνα και ότι δέχτηκε πίεση και από τον κόσμο και από τον σύλλογο και το είχε ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ότι του στήχησε. Τώρα, μια που λέμε για τον Τόνσο, δηλαδή περιμένουμε τον Άρη να παίξει με Ματέο Γκαρσία, Τόνσο, Μπρούνο Γκάμα και Γιουνές, κάπως έτσι να έχουν το πλάνο, αν τελικά αποκτηθεί έτσι. Ναι, νομίζω ότι αυτή θα είναι λίγο πολύ η διάταξη, αν τελικά αποκτήθει. Και από πίσω του, στα χαφ, ποιοι θα τρέχουν το παραπάνω, γιατί εντάξει. Ναι, σκεφτόμενος όλα τα κομμάτια του puzzle τώρα που το ανέφερες. Ο Σιώπης θα είναι ένας λογικά. Ναι, να τον κληνοποιήσουμε, να το βγάλουμε μια φωτοτυπία. Να βγει και δεύτερος Σιώπης, εντάξει. Ο Ματίγια δίνει περισσότερα στον τομέα της ανάπτυξης, νομίζω. Είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, στις μεταβιβάσεις, αλλά σαν δίδυμο μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει αρκετά πράγματα, νομίζω. Η όλη σούμα που έκανες νωρίτερα με τον Τόνσο, τον Μπρούνο Γκάμα και τον Ματέο Γκαρσία και τον Γιουνές στην κορυφή. Ωραία. Να ξανάρθει ο Πάκο Ερέρα. Να το δει και να χειροκροτήσει, αλλά μετά να το ρωτήσουν, ναι, οκ, okay, και όταν χάνουμε την μπάλα, τι θα κάνουμε. Ναι, θα δούμε. Όχι, θα δούμε. Για το θα δούμε έφυγε τελικά. Εντάξει, σίγουρα τον Σο για να τον επιλέγει ο Σάββας Παντελής που τον είχε και στον Αστέρα Τρίπολης, πάνω να πει ότι επάνω του βασίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παζλ που θα έχει στην πορεία. Σίγουρα θα ξέρει και το τι παίκτη βάζει στα αποδυτήρια σε επίπεδο νοοτροπίας. Τρομακτικά σημαντικό. Το οποίο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για, ειδικά για μεταγραφή Ιανουάριου. Που λέω λόγος έρχεσαι, πηγαίνεις σε μια ομάδα Τρίτη και Σάββατο και εκεί παίζεις πρωτάθλημα. Όχι ένα φιλικό, πάμε να δούμε, να γνωριστούμε. Φυσικά και ο Άρης είναι μια ομάδα που θέλει τα αποτελέσματα γρήγορα, γιατί έτσι όπως έχει έρθει και η σεζόν δεν είναι και πολύ μακριά από την έξοδο στην Ευρώπη. 7 βαθμούς είναι πίσω από την ΑΕΚ που βγαίνει.
Εντάξει, νομίζω ότι με μια καλή πορεία, με μια καλό run, ίσως και να μπορέσει να το καταφέρει. Λοιπόν, mm-hmm. πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να κλείσουμε το κομμάτι Άρη και να περάσουμε λίγο και στο βίντεο που ανέβασε, που ανέβασαμε στο Facebook του repairs.gr με χαρακτηριστικά του Πονατίνη που είναι εκ των υποψηφίων αντικαθιστών του Αλεξάνδρα Πλίγιοβιτς. Να είμαστε πίσω, αφού είδαμε και το βιντεάκι με τον Αλεξάνδρα Πλίγιοβιτς στα κεντρινόμαυρα. Ανακοινώθηκε επίσημα η μεταγραφή από την Al-Ittihad. Αναμενόμενο ήταν, έτσι, από χθες νομίζω. Εντάξει, το θέμα είχε δρομολογηθεί. Για να κλείσουμε λίγο ομαλά το θέμα του Άρη. Καθαρά αγωνιστικά, ο Άρης έγινε το δεύτερο γύρο και έχει ένα βατό πρόγραμμα. Βατό πρόγραμμα με βάση του τι πέτυχε στον πρώτο γύρο. Με αυτές τις συνεχόμενες νίκες. Το θέμα είναι το πώς θα τον επηρεάσουν αυτές οι αρκετές αλλαγές που γίνονται στο ρόστερ. Διότι είναι παίκτες οι οποίοι είχαν ρόλο, για χύψη λόγους ο Άρης αποφάσισε να αντικαταστήσει μια σειρά εξ αυτών. Υπήρχαν και αρκετοί παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ρόλο στην ομάδα, τόσο ενεργό, σίγουρα τόσο ενεργό όσο θα ήθελαν, όπως ο Νασλίδης για παράδειγμα που αποτέλεσε παρελθόν. Άρα το ζητούμενο σε καθαρά αγωνιστικό κομμάτι είναι το πόσο άρεσε να συνδυάσει το να μπορεί να συμμαζεύεται πιο γρήγορα, αν μπορώ να το πω έτσι, όταν χάνει την μπάλα και να μην χάσει σε αυτή τη διαδικασία πράγματα που του έδινε και του δίνει μέχρι τώρα η μεσοεπιθετική του γραμμή. Συν τον παράγοντα Τόνσο, το ποδοσφαιριστή που είναι πολύ πιθανό ο Άρης να φτάσει σε αυτόν. Και μιλάω για αυτόν διότι θα είναι ένα παίκτη ο οποίος θα παίξει ρόλο μεσοεπιθετικά και θα προσπαθήσει να δώσει πράγματα να αποτελέσει συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον Γιουνές που θα έχει μπροστά του, τον Μπρούνο Γκάμα, τον οποίο τον αναφέρω γιατί είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει όλο το πακέτο της δημιουργίας, της εκτέλεσης, της φαντασίας ακόμα. Είναι ο παίκτης που από εκείνον περιμένει τον απρόβλεπτο, αλλά επειδή μέσω επιθετικά ο Άρης έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Το θέμα του είναι η πλάτη του. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή θα μπορέσει να κάνει η πίσω του γραμμή. Στη συνέχεια αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την τριάδα ουσιαστικά πίσω από το Γιουνές, ο Άρης ενδιαφέρεται για την απόκτηση δύο ακραίων μπακ, έτσι όπως έχει γίνει γνωστό. Οπότε ίσως θα παίξει ρόλο τα χαρακτηριστικά που θα έχουν οι ακραίοι μπακ με βάση και το πώς θα μπορούν να καλύπτουν αυτή την τριάδα στην αμυντική μετάβαση. Δηλαδή να πάρει ακραίους μπακ με άλλα χαρακτηριστικά από αυτούς που έχει τώρα, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Σίγουρα είναι σημαντικό κομμάτι το τι χαρακτηριστικά θα έχουν οι ακραίοι μπακ, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι για τον Άρη είναι πώς θα βρει έναν ακόμα σιώπη στο χώρο του κέντρου για να μπορεί να καλύπτει τους χώρους. Γιατί οι χώροι οι οποίοι ανοίγουν και οι οποίοι υπάρχουν στη μέχρι τώρα πορεία του Άρη όσον αφορά την αμυντική μετάβαση είναι πολύ μεγάλη και είναι δύσκολο να καλυφθούν από ένα ποδοσφαιριστή. Άρα είναι ερωτηματικό και το πώς θα μπορέσει ο Σάββας Παντελίδης να βελτιώσει αυτό που στα πρώτα 2-3 παιχνίδια έδειξε, να φέρει πιο κοντά τις γραμμές. Είναι πολύ σημαντικό να οι γραμμές να είναι κοντά για να κλείνουμε τους χώρους και νομίζω ότι με την τριάδα των χαφ που έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης θα μπορέσει με την προσθήκη του τόσο αν όντως κλείσει αυτή η μεταγραφή θα μπορέσει να έχει μια πολύ πολύ καλύτερη παρουσία σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε το θέμα του Άρη, είδαμε λίγο το τι έχει συμβεί σε καθαρά αγωνιστικό και τακτικό κομμάτι. Πάμε στο βίντεο που ανέβηκε στο repairs.gr, στην σελίδα του Facebook. Θα έρθει και το site. Έτοιμοι είμαστε στα μερεμέτια που λένε στις αυτές τις διαδικασίες. Λοιπόν, ο Αλεξάνδρα Πρίγιοβιτς ανέβασε πριν από λίγο έναν αποχαιρετιστήριο λόγο στον οποίο αναφέρει ότι σε αυτά τα 2 χρόνια που ήμουν στην ομάδα ο ΠΑΟΚ κατάφερε να είναι η ομάδα η πιο επιβλητική στην Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να πω αντίο και είχε καμιά 25 εκατομμύρια λόγους να το κάνει αυτό. Η αλήθεια είναι. Τώρα βέβαια αν καθίσουμε να συζητήσουμε το γιατί έφτασε να ψάχνει αυτή τη μεταγραφή είναι άλλο κομμάτι. Μη αγωνιστικό
τέλος πάντων. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα προσπαθήσουν να τελειώσουν το θέμα του αντικαταστάτη του Πρίγιοβιτς το πολύ στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Δηλαδή ο κωδικός για τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, το μοναδικό στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα παίξει χωρίς να έχει τον Πρίγιοβιτς, αλλά και χωρίς να έχει διαθέσιμο τον αντικαταστάτη του, είναι ο Λέο Μπονατίνη. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά, κάποια από τα χαρακτηριστικά του Πρίγιοβιτς, όπως και ο Μάρκους Μπέρκ. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία φαίνεται πως του λείπουν. Μπορείτε όλοι να μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook του Reapers.gr, να δείτε το βίντεο. Είναι χαρακτηριστικό, καθώς έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία του παιχνιδιού του. Είναι άλλο, βλέπω από ένα επιθετικό ένα βίντεο που έχει τα 18 του γκολ, ξέρω εγώ, τα 20, τα 30, τα 50, δεν έχει σημασία το νούμερο που έχει πετύχει. Και είναι άλλο να βλέπεις βίντεο με όλα όσα κάνει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πριν πάμε ειδικά στο Πονατίνη Τάσου, τι σημαίνει, βλέπω ένα βίντεο ετοιμάζοντας το από μια πλατφόρμα στατιστικών. Είναι σημαντικό να καταλάβει κάποιος ποια είναι αυτή η διαφορά του βλέπω ένα βίντεο με όλα τα γκολ ενός παίχτη και βλέπω ένα βίντεο στο οποίο υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του. Τα χαρακτηριστικά του δεν είναι οι φάσεις που θα κόψει παράδειγμα ο μάνατζέρ του που απλά θα σμπλώχνει την μπάλα στα δίχτυα. Τα χαρακτηριστικά του δεν είναι αυτά. Τα χαρακτηριστικά του για να μπορέσουμε να τα αποκρυπτογραφήσουμε και να τα αναλύσουμε σωστά είναι στο συνολικό κομμάτι του παιχνιδιού ποια είναι η συμμετοχή του. Πώς βοηθάει την υπόλοιπη ομάδα να πετύχει ένα γκολ, να κάνει μια τελική ενέργεια, στο πούμε έτσι, ανεξαρτήτως αν τελειώσει, αν μπάλα καταλήξει στα αντίθια ή όχι. Και ποια είναι η συμμετοχή του σε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτός, ποια χαρακτηριστικά δίνει στην ομάδα του. Παράδειγμα, με τον Πρίγιοβιτς ξέρουμε καλά ότι όταν η μπάλα του ερχόταν στον αέρα ήταν πολύ εύκολο να την κατεβάσει, να την μοιράσει ή και να τελειώσει με το κεφάλι που είναι ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του. Όσον αφορά τον Μπονατίνη και με βάση το βίντεο που έχει, που έχει ανέβει ήδη στο Repress. Μην μου κουβαλάς τα απλά τώρα. Ναι, πράγματι. Είναι πράγματι διαφωτιστικό. Αυτό που βγαίνει σίγουρα από το βίντεο είναι ότι έχει καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή, σαν ποδοσφαιριστής. Ο αντίλογος στο. Ρε παιδιά, είδα ένα βίντεο του Μπονατίνη που έχει 18 γκολ. Όλα είναι μπροστά στην αιστεία. Φού την έκανε. Σιγά τον παίχτη. Ωραία, ναι. Μαζί σου. Σιγά τον παίχτη. Δες όμως την άλλη πλευρά. Ότι η κίνηση του χωρίς την μπάλα είναι εξαιρετική. Είναι εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Ωραία, ναι. Έχει βάλει 18 εύκολα γκολ. Τα έκανε εύκολα εκείνος με την παρουσία του. Αυτό δεν μπορείς να μην το πιστώσεις. Το να βρίσκεσαι στην αναμομπούλα, στην περιοχή κοντά. Ούτε όμως μπορείς να ζήσεις μόνο με αυτό. Δεν μπορείς να χαλαλείς μια θέση να πω εντάξει, μωρέ, έχω έναν εκεί κοντά. Όταν φεύγει η μπάλα του δοδοφύλακα θα την κάνει ένα φου. Πάλι εδώ νομίζω πάμε την κουβέντα στο πιο κομβικό σημείο και για κάθε προπονητή. Το τι ποδοσφαιριστή έχει πίσω, δίπλα από αυτόν, ώστε και τι τρόπο παιχνιδιού μπορεί να υποστηρίξουν έτσι, όλοι σαν σύνολο. Ώστε να φτάνει η μπάλα σε αυτόν και πώς θα φτάνει. Τον εκάστοτε επιθετικό. Σίγουρα ο Μπονατίν με βάση τα χαρακτηριστικά του δεν είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο δεν είναι συμμετοχικό. Είναι συμμετοχικό. Αλλά αν δεν δούμε λίγο καλύτερα τα γκολ που έχει πετύχει και τα πρωταθλήματα στα οποία αγωνίστηκε και τι ανταγωνιστικότητα είχαν αυτά τα πρωταθλήματα, δεν θεωρώ ότι είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο όσον αφορά μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ η οποία κάνει πρωταθλητισμό και ο οποίος θα είναι αυτός που δεν θα υπάρξει ανισορροπία αν έχουν αναλάβει τον ρόλο του Προυλίβιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και τα δύο πόδια, τα χρησιμοποιεί πολύ καλά στα τελειώματά του. Μπορεί να σουτάρει με ευχέρεια. Ωστόσο, με το κεφάλι δεν είναι τόσο καλός, ας το πούμε λίγο έτσι πιο απλά. Και εκτελεστικά, θα έλεγα ότι είναι μέτριος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Ναι, ωραία. Δεν θέλω να μου αναλύσει τι σημαίνει μέτριος.
Θέλω να μου λες τι σημαίνει εκτελεστικά. Γιατί το μέτριος είναι κάτι το οποίο μπορεί εντός εικών να είναι προσωπική άποψη. Βέβαια, δεν μπορεί εγώ να λέω να παιχτεί μέτριο εκτελεστικά και εσύ να το λες καλό εκτελεστικά. Κάπου κάποιος θα έχει καταλάβει τι σημαίνει το εκτελεστικά. Γι' αυτό πηγαίνω εκεί. Σωστά. Εκτελεστικά σημαίνει ο τρόπος που τελειώνει τις φάσεις, ο τρόπος που βάζει το σώμα του μέσα στην περιοχή, ο τρόπος που θα πάει κοντά στον γκολ, ο τρόπος που θα μπορέσει να τριπλάρει. Εκτελεστικά θέλω να πω. Περιλαμβάνει τα τρία δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση. Ναι. Χοντρικά, χρονικά, αν μπορούμε να το περιορίσουμε έτσι. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και, αν παράδειγμα έχει μια καλή ατομική ενέργεια, να βγει στο ένα εναντίον ενός, να μπορεί να έχει καλή επαφή με την μπάλα, να μπορέσει να τριπλάρει και να σουτάρει. Δεν έχει δείξει κάποια τέτοια δείγματα αυτό. Στο βίντεο του Repress είδα φάση στην οποία τον βλέπεις να πηγαίνει ανάμεσα σε δύο αμυντικούς που σκέφτεσαι ότι για να το κάνει αυτό έχει την αποτοπίθεση, αλλά δεν του βγαίνει. Ενώ όταν έχει και 1-1,5 μέτρο εκεί μπορεί να το αξιοποιήσει. Είναι παίκτης ο οποίος θα βάλει την μπάλα κάτω και θα κόψει αν το αφήσεις μισό μέτρο, 1,5 μέτρο. Αν δεν το αφήσεις, εκεί λίγο ζορίζεται. Υπήρχαν στιγμές που σε σχέση με τον Πρίγιοβιτς φαίνεται να είναι πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι. Δηλαδή θα κουμπίσει περισσότερες φορές την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Θα τραβήξει αντίπαλο πάνω του, ακόμα και στη μεσαία γραμμή. Μπορεί να του γυρίσει πλάτη. Μπορεί να δώσει γρήγορα για να ξαναμπεί στην φάση. Πράγματα τα οποία δεν τα κάνει ο Πρίγιοβιτς. Βέβαια, η όλη κουβέντα που έχει ανοίξει εδώ και μια εβδομάδα τέλος πάντων, και το καλό για τον ΠΑΟΚ θα ήταν να μην συνεχιστεί από άποψη ερωτηματικού το ποιος ήταν αυτός, είναι ότι ο όλος ντόρος γίνεται διότι ο Πρίγιοβιτς μπορεί, ναι, δεν είναι συμμετοχικός, δεν θα κάτσει να σκοτωθεί στη μεσαία γραμμή, μπορεί η κεφαλιά του η πρώτη να μην είναι καλή, αλλά όταν η υπόλοιπη ομάδα δούλευε για αυτόν, εκείνος έλεγε, δηλαδή, παιδιά, είμαι εδώ για να σας πληρώσω. Αν υπάρχει κάποιος παίκτης που στην πορεία του στον ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φορέσει εκείνο το φανελάκι που είχε βάλει ο Μπερμπάτοφ, το Keep Calm and Pass Me the Ball, αυτό, ο Πρίγιοβιτς, ειδικά στο τελευταίο του εξάμηνο στον ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που εντός και ο λίγων λεπτών θα ανέβει και η ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ για την παραχώρησή του, από τη στιγμή που θα καλυφθεί, που καλύφθηκε η ρήτρα του από την Al Ittihad, είναι ο παίκτης που έδινε αυτό. Και εκεί, γι' αυτό γίνεται η όλη κουβέντα. Σίγουρα, εντάξει, μπορεί να είναι ένας πορευτής ο οποίος μέσα στην περιοχή έχει καλές τοποθετήσεις, μπορεί να σκοράρει. Απλά το δικό μου ερωτηματικό είναι αν θέλει ο ΠΑΟΚ να φέρει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν θα είναι άμεσα, δεν θα μπορέσει να μπολιαστεί άμεσα στην ομάδα. Νομίζω ότι με τα χαρακτηριστικά που έχει αυτή τη στιγμή και έχει δείξει και έχουμε αναλύσει στο Repress, ο Μπονατίν δεν είναι ο κατάλληλος. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Από εκεί και πέρα, σίγουρα, αν θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να τον πιστέψουν και να βρουν πάνω του, σίγουρα να πάρει συμμετοχές παράδειγμα φέτος, να πάρει συμμετοχές του χρόνου και πάνω του να δημιουργήσουν μια υπεραξία, είναι μια επιλογή. Το θέμα είναι τι επιλογή κάνει σε αυτή την περίοδο. Και ως νοοτροπία αλλά και αγωνιστικά είναι σαν ο Μπονατίν είναι περισσότερο μια μεταγραφή καλοκαιριού. Πολύ παρά σωστό. Ιανουαρίου. Γι' αυτό ακριβώς λέω παρά ότι. Παρά μεταγραφή, πώς να το πω, ξεβολέματος. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή ξεβολεύτηκε. Δεν υπάρχει η άμεση προσαρμοστικότητα που είναι απαραίτητη σε μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα είναι αυτή. Πόσο δε μάλλον σε συγκεκριμένες συνθήκες, έτσι. Έτσι, ο ΠΑΟΚ τώρα ψάχνει ουσιαστικά ένα παίχτη που να του δώσει, αν όχι τον αριθμό των γκολ που θα του έδινε ο Πρίγιοβιτς στο υπόλοιπο τη σεζόν, όσο πιο γρήγορα μπει, δηλαδή στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος του μήνα τουλάχιστον να έχει καταφέρει να μπει και στους ρυθμούς της ομάδας και να προσφέρει άμεσα στο σκοράρισμα. Έτσι. Ψάχνει να παίχτη πάνω κάτω με τα χαρακτηριστικά του Πρίγιοβιτς, νομίζω. Διότι έτσι έχει δομηθεί και η ομάδα από το καλοκαίρι. Και από πέρσι, αν θέλετε καλύτερα, με τον Λουτσέσκου. Δηλαδή σε αυτό το στυλ παιχνιδιού να μπορεί να υποστηρίξει ένα σεντερφόρ, ώστε να μπορεί να σκοράρει με την ίδια ευχαίρεια που το έκανε και ο Σέρβος. Σίγουρα το σκοράρισμα το πληρώνεις, έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι αυτό που είχαμε τη Δευτέρα την κουβέντα με τον Αντώνη όταν ξεκινήσαμε. Το σκοράρισμα το πληρώνεις. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το έχεις εύκολο. Ναι. Σίγουρα αυτοί οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι κινείται ο ΠΑΟΚ έχουν κάποια χρεαστικά τέτοια του σκοράρισματος. Απλά αν αναλύσουμε λίγο περισσότερο τι βαθμό δυσκολίας είχε στα πρωταθλήματα που έπαιξε. Δηλαδή έπαιξε στην Championship και κάπου στην Αραβία. Ναι.
πόσο ανταγωνιστικό να είναι το πρωτάθλημα στην Σαουδική Αραβία. Ενώ στην Champions είναι ένα καθαρό πρωτάθλημα που είναι, έχει πάρα πολύ δύναμη. Πιο σκληρό. Και θέλει και μεγάλες αντοχές για να το βγάλει αυτό το μαραθώνιο των 46 αγώνων. Είναι πολύ δύσκολο να αντέξεις και να μπορέσεις σωματικά. Στην όλη κουβέντα είναι ότι ο Πρίγιοβιτς πριν από 2 χρόνια, όταν αποκτήθηκε τον ΠΑΟΚ, δεν ήταν ο killer που ζήσαμε τον τελευταίο 1 χρόνο. Τον περασμένο Ιανουάριο, να το πω έτσι, μέχρι τώρα. Έγινε. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσε εντός εικόν να γίνει και ο Μπονατίνη. Είναι θέμα, σε ένα βαθμό θέμα δουλειάς. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ του Ιανουαρίου του 2017 έψαχναν έναν ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει τον τότε πρώτο του σκόρερ, αλλά δεν είχε την όλη πίεση του πρωταθλητισμού. Ειδικά σε συνθήκες που προερχόταν από έναν Νοέμβριο πολύ περίεργο, με παρόν λίγο αλλαγή προπονητή, αλλά απομάκρυση παίχτη, δηλαδή έγινε κάτι το οποίο δύσκολα συμβαίνει. Το να πει προπονητής ή ο παίχτης ή εγώ και να φύγει ο παίχτης. Είναι και άλλες παράμετροι που μπαίνουν στο γιατί ο ΠΑΟΚ, ενώ πριν από 2 χρόνια μπορεί να προτιμούσε έναν παίχτη στη Μπονατίνη, να έρθει εδώ. Ναι. Νεαρός. Ναι. Έχει παίξει τη Τζάπιος. Ναι. Είχε πάει και λίγο στην Αραβία. Φαινόταν να πράγματι κατάλαβε ότι είναι πολύ νωρίς για την ηλικία του. Έφυγε, πήγε στη Τζάπιος. Ναι. Έχει χαρακτηριστικά. Έξω από την περιοχή. Συμμετέχει. Δεν το τελειώνει τόσο. Να το βοηθήσουμε το παιδί. Το να το βοηθήσουμε το παιδί, το λέω λίγο απλοϊκά. Να βρει ρυθμό στο καλοκαίρι. Το ακριβώς, δουλεύουμε και την προετοιμασία ακριβώς. Και του χρόνου έχουμε ναι. Ένα έτοιμο σύντερφορ. ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όχι ίσως. Λίγο σαν ίδρυμα. Ναι, ο ΠΑΟΚ τον βοήθησε τον Πυριοβιτς και βοηθήθηκε και ο ΠΑΟΚ από κάποια στιγμή από τον Πυριοβιτς. Δεν γι' αυτό είχε όμως ένα φορ με τα γκολ που έχει τώρα ο Πυριοβιτς τότε, έτσι. Όταν ακριβώς. Ήρθε ο Πυριοβιτς δεν προϋπήρχε ένας φορ. Πρώτο σκόρ ήταν ο Ροντρίγκες. Ναι. Ήταν η χειρότερη χρονιά του Κλάους, έτσι, για όσους δεν θυμούνται, που είχε τα 0 γκολ στο πρωτάθλημα, δεν είχε σκοράρει καν. Οπότε ο ΠΑΟΚ έψαχνε κάτι καλύτερο από αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ήρθε ο Πρίγκεβιτς που εντάξει, του έδωσε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό ούτως ή άλλως. Τώρα όμως ψάχνει αντικατάσταση σε κάτι το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη σταθερά του μέχρι τώρα στην πορεία του στο πρωτάθλημα. Αυτό που του έχει δώσει διαφορά 8 βαθμών. Στην όλη κουβέντα έρχεται ο Μπονατίνη να συγκριθεί και να μπει στην ίδια λίστα με τον Μπέρκ. Με έναν παίκτη ο οποίος όχι μόνο λόγω ηλικίας, αλλά και αγωνιστικά. Έχει πει, ξέρετε, δεν έχω να σας πω κάτι, είμαι ο Μάρκος Μπέρκ. Αυτό. Τον γνωρίσαμε και έκανε τα πάντα για να μείνει στη μνήμη μας τα χρόνια που αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό. Και εδώ τώρα να μας βοηθήσει ο Τάσος περισσότερο, Αντώνη, σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο το ότι ο Μπονατίνη, ο οποίος θα έρθει από την Premier League με τις ελάχιστες συμμετοχές φέτος, πόσο πιο δύσκολο ή αργό σε χρόνο θα είναι για τον ίδιο να μπει, να καταλάβει την οτροπία του τι θέλει ο ΠΑΟΚ από αυτόν να τον οδηγήσει στο πρωτάθλημα ουσιαστικά. Και για τον Μπέρκ, πόσο πιο εύκολο προφανώς θα είναι σε σχέση με τον Μπονατίνη, διότι γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τον ΠΑΟΚ σαν σύλλογο, τι θα θέλει από αυτόν, γενικότερα τα δεδομένα, την κατάσταση. Εντάξει, την απάντηση την έδωσε ήδη μόνο σου, έτσι, το γνωρίζει ότι η προσαρμοστικότητα αυτή την περίοδο είναι το Α και το Ω. Τον Μπέρκ έρχεται έτοιμος. Είναι έτοιμος να αποδώσει. Σε 2-3 μέρες θα του πούνε και λόγω της εμπειρίας του φυσικά, με 2-3 σεμιναρικές κουβέντες από τον Λουτσέσκου, θα καταλάβει ότι ποιος είναι ο ρόλος του. Το να έρθει ένα παιδί Μπονατίνη, ο οποίος δεν έπαιξε και φέτος. Είναι ανενεργός, δεν έχει πολλές συμμετοχές. Είναι ρίσκο. Είναι ρίσκο αυτό. Και νομίζω ότι αυτή την χρονική περίοδο, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό όπως είναι ο ΠΑΟΚ, πρέπει να αποφύγει το ρίσκο ή έστω να το ελαχιστοποιήσει. Αν μην επιλέξει βέβαια να πάει σε αυτό, σημαίνει ότι θα πρέπει να το στηρίξει. Έχει υπομονή ο κόσμος τώρα, θα ρωτήσω εγώ, να μπορεί να περιμένει. Αφήνω τον κόσμο. Η ομάδα να στηρίξει τον κάθε Μπονατίνη, αν πάει σε μια τέτοια λογική. Έχεις δίκιο σε αυτό. Να ρωτήσω όσον αφορά τον οργανισμό, ΠΑΟΚ. Εφόσον τρέχουν 2 άλλα project, όπως είναι το Καρέλης και ο Τσούμπα, δεν θα μπορούσε να
αν θέλει να στηρίξει ίδια κάποια παιδιά που υπάρχουν ήδη στο ρόστερ. Πρέπει να αγοράσει ή θεωρούν ότι αυτός μπορεί να είναι τόσο επίπεδο, καλύτερος. Αν πάμε σε επίπεδο project, πηγαίνουμε σε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη σε άλλη θέση, κοντά στον επιθετικό, στα εξτρέμ του δικά του project. Πολύ πολύ σημαντική η παράμετρος. Πολύ σημαντικά. Πολύ ωραία. Μια χαρά ψωμάκι μας δίνουν αυτά τα project ως τριπρές. Ναι, είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι ποδοσφαιρικά, είναι καθαρά νοοτροπία του. Θέλω να δημιουργήσω, θέλω να πάρω έναν ποδοσφαιριστή, να μου δώσει αγωνιστικά, να του δώσω χρήματα και μετά όλοι μαζί, χαρούμενοι, ή να συνεχίσει να μου δίνει αγωνιστικά πράγματα και να συνεχίσει να του δίνω χρήματα, ή να μου φέρει χρήματα και να πάρει για αυτούς χρήματα και να συνεχιστεί ο κόσμος να γυρίζει. Διότι ακόμα και αυτό το να βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο πλάνο θέλει. Τύχη μπορεί να έχει μία φορά το γνωστό ρητό. Αν σου φέρουν ψάρια, θα φας μία φορά. Αν μάθει να ψαρεύει, θα τρως κάθε μέρα. Η κουβέντα λοιπόν για τον Πονατίνη κλείνει από την καθαρά άποψη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπει ο ποδοσφαιριστής και εάν η ομάδα που είναι μαθημένη να δουλεύει για τον ένα που τελειώνει φάσεις, μπορεί να προωθήσει κάποιον ο οποίος θα την βοηθάει περισσότερο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι είναι ο παίκτης που θα τελειώνει τις φάσεις με μέσω τρόπου και μέσω σιγουριάς. Και σίγουρα η σιγουριά είναι πολύ μεγάλο ατού, να το αισθάνονται και οι υπόλοιποι παίκτες του. Παράδειγμα, αν είμαι ο Πέλκας και έχω μπροστά μου τον Πονατίνη, ή αν έχω μπροστά μου τον Πρίγκοβιτς ή ενός Πρίγκοβιτς επίπεδου ποδοσφαιριστή, με ποιον θα αισθάνομαι σιγουριά? Ναι, δεν έχω κι εγώ μεγαλύτερη ασφάλεια στο παιχνίδι μου. Στη λογική του με τον Πρίγκοβιτς τον βοηθάει να τελειώσει τη φάση, με τον Πονατίνη το ψάχνω κι εγώ να την τελειώσω. Μια και πλησιάζουμε προς το τέλος, πλην του βίντεο του Μπονατίνη που έχει ανέβει ήδη στην σελίδα μας στο Facebook, στο Repress, έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο πάνω στην κουβέντα που κάναμε στο πρώτο μέρος για τον Άρη. Για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αγωνιστικά καταγράφηκαν και οδήγησαν τον Άρη σε αλλαγή πλεύσης. Δεν είναι μόνο αλλαγή προπονητή, γιατί μπορεί να αλλάξει προπονητή και να πάρει έναν παρόμοιο που να πει ότι ξέρει τι. Ναι, μου δίνει αυτό, αλλά θέλω κάποιον που να μου δίνει και λίγο παραπάνω. Όχι, ο Άρης πήγε σε έναν προπονητή ο οποίος είχε και διαφορετικά πράγματα στη φιλοσοφία του. Γιατί εκεί δημιουργήθηκε το ρήγμα. Πλην των αποτελεσμάτων που ήταν θετικά στην αρχή, μαζεμένα θετικά και κάποια στιγμή μαζεμένα αρνητικά, και όταν, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής στον Άρη, θεώρησαν ότι αυτό δεν μπορεί να ξαναγυρίσει σε μαζεμένα θετικά, πήγαν σε ένα προπονητή που θα μπορεί να του δώσει άλλα πράγματα. Ένα βίντεο με ανάλυση σε αγωνιστικές φάσεις, το πρόβλημα που έχει ο Άρης στην αμυντική του λειτουργία, στην λειτουργία του χωρίς την μπάλα, στη μετάβασή του, στο να μείνεται όταν χάνει την μπάλα, κάτι που το πλήρωσε σε αποτελέσματα και έχει ήδη πάει σε αλλαγή προπονητή που φέρνει και αλλαγή νοοτροπία σε όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ανάλυση Άρη. Είχαμε ανάλυση στο θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, αλλά είναι λογικό γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Πρίγκοβιτς ήταν το σημείο αναφοράς του ΠΑΟΚ για να φτάσει στο συν 8 που έκτισε, και έχω μεγάλη περίεργεια να δούμε αν μπορεί να το κρατήσει, αρχίες γενομένες από το ταξίδι του στην Τρίπολη. Το θέμα του αντικαταστάτη του, διότι επαναλαμβάνω για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας και δυστυχώς δεν είναι εδώ την προηγούμενη μία ώρα να μας ακούσουν, αλλά θα μπορούν να μας ακούσουν και αύριο στις 2. Άλλοι Τιχάτ και ΠΑΟΚ ανακοίνωσαν την μετακίνηση του χαρούμενου και πλουσιότερου Αλέξανδρ Πρίγκοβιτς από εδώ και πέρα. Πληροφορίες αναφέρουν πως το θέμα ήταν τυπικό να ξεκινήσει η καταβολή της ρήτρας, 4 δόσεις των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ΠΑΟΚ πριν από 2 χρόνια έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ μία φορά στην Λέγκια. Τώρα θα παίρνει για τους επόμενους 4 μήνες από 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
συνολικά από αυτά τα χρήματα βέβαια, κάθε μήνα τις 250.000 ευρώ θα πέραν τις δίνει στην Λέγκια που έχει κρατήσει το 10%. Αυτά από εμάς, το ανάλυσε το baripress.gr φτάνει στο τέλος του. Είμασταν... Αύριο 2 με 3 πάλι. Έτσι, καθημερινό το ραντεβού. Πλέον αρχίζει και μπαίνει στην συνείδηση όλων. Σας περιμένουμε λοιπόν αύριο στην παρέα μας να μιλήσουμε, να αναλύσουμε ποδόσφαιρο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους.